Μεγάλο. Σας τραγουδήσω εγώ το άνοιξε πέτρα. Να πέσει το σκηνικό να σας πλακώσει. Όχι, δεν θα ήθελα να με πλακώσει. Να σας πω ένα άλλο. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Κάτι, κάτι δεν έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η εκπομπή δεν είναι για ταλέντα. Αν δεν βλέπω ότι είσαι ατάλαντος. Γιατί είσαι ταλαντούχα. Με περικεφαλαία μάλιστα και θα σας το αποδείξω αυτή τη στιγμή. Κρατηθείτε, παιδιά, κρατηθείτε, θα τραγουδήσει. Κρατηθείτε. Άνοιξε πέτρα. Να κλειστώ. Κλείστε το, γιατί δεν νομίζω ότι... Αν δεν το βλέπω ότι δεν έχεις γούστο. Γιατί? Μα γι' αυτό σε έχουν εδώ στην ΕΤ. Η Δάλος θα σε είχε πάρει το CNN να σε αναδείξει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Όχι ακόμα, έχουμε κι άλλο. Α, έχουμε κι άλλο. Μάλιστα. Τι έχουμε μετά? Έχουμε την κίνηση. Α. Με έχετε δει να κινούμε? Όχι. Να με δει η Μαρινέλα ως κίνηση και πώς κουνάω τα χέρια μου. Δεν θα ξαναπατήσει σε καμία πίστα και θα χάσει το μεροκάμα τότε. Ναι, θα το χάσει, σίγουρα. Να σου πω, ένα ταμπούρλο έχεις. Ταμπούρλο. Ταμπούρλο. Ο, τι το θες? Το θέλω για το ρυθμό, να μου κρατάει το βούπα, 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 βούπα. Όχι, δεν έχω ταμπούρλο. Δεν έχεις? Όχι. Καλά, δεν με πειράζει, θα το κάνω με το στόμα. Τίποτα άλλο. Μία σάλπα. Σάλπα, σάλπα. Α, ούτε σάλπα έχουμε, δεν. Ούτε σάλπα. Τότε θα το κάνω με το βέλος μου. Το αντιτορπιλικό. Όχι, είναι το καινούριο μου καπελάκι. Α, με γεια σας. Σας ευχαριστώ. Για να το δούμε σε κίνηση το βέλος. Το βέλος. Βούπα, βούπα, βούπα. Να παίζει το τρανζίστο. Βούπα, βούπα, βούπα. Τα αμερικανικά. Βούπα, βούπα, βούπα. Πώς με βλέπεις? Α, δεν βλέπεσαι. Αμ, τόσα ξέρεις, τόσα λες. Τι να σου κάνω, καημένε. Φταίω εγώ που ήρθα εδώ. Έχει χάρη που έχει σταματήσει εκείνη η καταπληκτική εκπομπή. Να η ευκαιρία. Γιατί η Σάσα Ντάριο θα με έβγαζε πρώτη. Να σας πω κάτι, γιατί μάλλον σας συμπάθησα. Από ό,τι φαίνεστε, είστε μια χαρά γυναίκα. Α, ό,τι είμαι, είμαι. Ναι, και μάλλον ευκατάστατη. Καλέ ο άντρας μου, ξέρεις τι λεφτά έχουμε. Δεν καταλαβαίνω τότε γιατί. Γιατί θέλετε την τέχνη, γιατί θέλετε να τραγουδήσετε. Για το χειροκρότημα, κύριε Φασουλή μου. Για το χειροκρότημα. Μαρινέλα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στα μάτια μου. Να δώσουμε και το φιλί της αγάπης. Το φιλί της αγάπης. Χριστός Ανέστη. Αλήθως, πότε πρόλαβες και άλλαξες? Παιδί μου, αφού ξέρεις εσύ, αυτά είναι τα τρίκς της τηλεοράσεως. Και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε όλα. Βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες και τα λέμε από κοντά, γιατί ήρθε μια ντουμπλήρη σου προηγουμένως και είπε διάφορα, αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε εσένα. Μια και είσαι όμως κοντά μας, θα ήθελα να μας πεις τι σχεδιάζεις για το καλοκαίρι. Ποιο καλοκαίρι, στα μάτια μου? Άνοιξη έχουμε ακόμα και βέβαια δεν υπάρχουν σχέδια ακόμη για το καλοκαίρι, γιατί συνεχίζουμε στο ρεξ. Α, συνεχίζετε στο ρεξ. Δεν συνεχίζετε, στα μάτια μου. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Στο ρεξ. Συνεχίζουμε. Πρόσεξε στο ρεξ. Καλά. Για 2 ή 3 εβδομάδες ακόμη. Εύχομαι να μην γίνουν 5 για να κάνετε και εσείς λίγο καλοκαίρι. Και εμείς λίγο διακοπές. Να κάνετε και εσείς διακοπές. Πήγατε πάρα πολύ καλά, το ξέρω. Πάρα ωραία. Εκτός από το χειροκρότημα που σε ακούσαμε, θα σε ακούσουμε σε άλλα 2 τραγούδια. Όχι, με συγχωρείς, μία διακοπή. Πριν μ' ακούσετε σε άλλα 2 τραγούδια, μπορούμε να ακούσουμε τη Δήμητρα Παπαδοπούλου και τον Παύλο Χαϊκάλη. Ωραία, λοιπόν. Δήμητρα Παπαδοπούλου, Παύλος Χαϊκάλη. Πάσχα. Τέχνη και πυροτέχνη, μαγιά σας. Μια πασχαλινή γιορτινή εκπομπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γιορτή, εμείς δεν θα αναλύσουμε, δεν θα ανιχνεύσουμε, όχι. Βρήκαμε εδώ το μοναδικό άνθρωπο που έμεινε στην Αθήνα, είχε ένα πρόβλημα να έρθει, ένα... Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ, πλησιάστε, σας παρακαλώ πολύ, πλησιάστε, νιώστε άνετα, χαλαρά, αφήστε το αυτό. Μας παίρνει τώρα η τηλεόραση, θα ήθελα να συγκεντρωθείτε πολύ. Τώρα που μιλάμε, μας βλέπουν. Μάλιστα. Εγώ και δεν τους βλέπω. Δεν υπάρχει λόγος να τους βλέπετε, εσείς όνομα. Θεόδωρας. Πώς? Θεόδωρας. Θεόδωρας, μάλιστα, το επίθετο. Πασχαλίδης. Πασχαλίδης, επάγγελμα. Υπάλληλος. Πού? Όπου να είναι. Δηλαδή δεν εργάζεστε κάπου συγκεκριμένα? Έχω να γράψω άνεργος τώρα, τι να γράψω? Όχι, άνεργος γράφω. Μάλιστα, να γράψω. Το γράψαμε, μάλιστα. Καλά. Πού γεννηθήκατε, κύριε Πασχαλίδη? Στο μητέρα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ο πατέρας σας, πού γεννήθηκε? Στο σπίτι, νομίζω. Το ξεγέννησε η κυρία Κατίνα, η μαμή. Ναι, εγώ θα ήθελα όμως 2 λόγια για την καταγωγή σας, κύριε Πασχαλίδη. Συγκεντρωθείτε, για την καταγωγή σας. Δηλαδή, τι θέλετε συγκεκριμένα? Για το δέντρο σας. Ποιο δέντρο? Το γενεαλογικό σας δέντρο. Όχι, δεν έχουμε το ίδιο δέντρο. Αποκλείεται. Ό, τι, άμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε. Άμα δεν ξέρω εγώ αν έχω δέντρο και ξέρεις εσύ. Και άμα δεν έχετε δέντρο, τι έχετε τότε? Γλάστρες έχουμε. Έχουμε γλάστρες. Είχαμε και μια γιούκα σε ένα βαρέλι, αλλά χάλασε αυτή. Έχω γλάστρες. Άμα θέλετε, σας δώσω μερικές. Όχι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το ήθελα. Πέστε μου κάτι, κύριε Πασχαλίδη, σας παρακαλώ πολύ. Εσείς βάφετε αυγά το Πάσχα? Βάφουμε. Βάφετε, μάλιστα. Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Για αυτό το έθιμο θα ήθελα, κύριε Πασχαλίδη, να μιλήσουμε. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε, κύριε Πασχαλίδη, από πού βγαίνουν τα αυγά? Τα αυγά. Μάλιστα. Τα αυγά βγαίνουν. Μάλιστα.
Ποτικότα. Όχι, το έθιμο από που βγαίνει. Το έθιμο. Το έθιμο βγαίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε από που βγαίνει, μάλιστα. Καλώς, πέστε μου, είπατε ότι βάφετε αυγά, έτσι. Μάλιστα. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να γίνουν κόκκινα. Μόνο γι' αυτό? Και πράσινα και γαλάζια. Μάλιστα. Αλλά για να μην χαρακτηριστούμε, πετάμε και ένα κίτρινο και τελειώνει η ιστορία. Μάλιστα, όχι. Άλλο θέλω να μου πείτε τώρα. Ό,τι θέλετε. Ναι. Ποια είναι η βαθύτερη ανάγκη που σας σωθεί ούτως ώστε να φτάνετε στο σημείο να βάφετε αυγά? Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το κουβεντιάσουμε. Η βαθύτερη ανάγκη είναι για να τα φάμε. Για να τα φάτε. Μόνο. Τίποτα άλλο δεν. Κανένα άλλο πρόβλημα. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι. Σας αρέσει να τσουγκράτε τα αυγά? Ναι, ναι, πώς, πάρα πολύ. Πάρα σας αρέσει να τα τσουγκράτε, πολύ. Μάλιστα. Και τι νιώθετε όταν τα τσουγκράτε? Όταν μου σπάσουν το δικό μου το αυγό, αισθάνομαι χάλια. Όταν σπάσετε τα λουνού? Κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα, ναι. Κύριε Πασχαλίδη, εσείς το Πάσχα πώς το γιορτάζετε? Το γιορτάζουμε μαζί με τα Χριστούγεννα. Πάντα το κάνετε αυτό? Όχι, τώρα που είναι η ανέχεια, καταλάβατε, λόγω ότι είμαι άνεργος. Εξηγήστε μας, γιατί είναι πολύ περίεργο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γιορτάζουμε, μαζεύουμε τις γιορτές Χριστούγεννα και Πάσχα. Μάλιστα. Μαζί όλη η οικογένεια. Πετάμε και μια ονομαστική έτσι, κατά για διευκόλυνση. Ο πιτσιρικάς μας τα χαλάει λίγο, γιατί είναι η Παναγιώτης, είναι το 15 Αύγουστο αυτός. Αλλά τώρα κάνουμε κάποιες ενέργειες να τον φέρουμε να γιορτάζει της Παναγίας μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, ώστε και... να είμαστε όλοι μαζί. Και έχουν ευωδώσει αυτές οι ενέργειες. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Και εθιμοτυπικά τι κάνετε, δηλαδή? Πώς συμπτύσσετε αυτές τις γιορτές? Τι να κάνουμε εκεί πέρα, παίρνουμε ατσουρέκι. Ναι, ναι, ατσουρέκι πέρα το σουβλίζουμε, στολίζουμε αρνί, παλιά στολίζαμε και δέντρο. Ναι. Αλλά τώρα, λέει, επειδή τιμέ είναι πολύ ψηλά, μάλιστα, λέμε τι δέντρο, τι αρνί, ναι, στολίζουμε αρνί, μας μένει το αρνί, το τρώμε στο τέλος. Ένα το δέντρο, δεν τρώγεται. Καταλάβατε. Και πάντα στολίζετε το αρνί? Όχι, σταματήσαμε. Έχουμε σταματήσει εδώ και καιρό, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα, συγγνώμη, ναι, και τώρα έτσι στολίζω την πεθερά μου, τη γυναίκα μου, τη περνάω, ξέρετε, λαμπάκια επάνω, μπάλες, γυρλάντες, πάχνη. Πετάω και το μπιτσιρικά έτσι για φάτνη και αισθανόμαστε έτσι πολύ ωραία. Και αυτό δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα? Ευχαριστεί τη γυναίκα σας, την πεθερά σας, να ναι, στολίζετε? Ευχαριστεί, χαίρονται, έτσι περνάμε έτσι. Η πεθερά μου μονάχα έχει κάποιες φοβίες όταν της περνάω τα λαμπάκια, νομίζω ότι θα πάθει ηλεκτροπληξία. Παλιές ιδέες, κατάλαβα. Δηλαδή εσείς φέτος, κύριε Πασχαλίδη, για να μπορέσω να καταλάβω κι εγώ και να σημειώσω, δηλαδή, ναι, δεν γιορτάζετε το Πάσχα? Το 89, μάλιστα, το 89, τώρα, όχι, το... δεν θα το γιορτάσουμε. Δεν το γιορτάζετε. Δεν βγαίνει δηλαδή, δεν, από τσέπες δεν. Δεν βγαίνει, μάλιστα. Δηλαδή εσείς δεν νιώθετε τώρα γιορτινά, ας πούμε. Εσείς αυτή την εποχή τι νιώθετε? Μια δυσφορία νιώθω. Γιατί? Γιατί είναι το νέφος αυτό, το όζον, το άζωτον, ναι, τα μιλιγκράμ επάνω, ναι, 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 τα διοξίδια. Το καταλαβαίνω το πρόβλημά σας, δεν είναι όμως το θέμα μας αυτό. Ποιο είναι το θέμα μας? Το Πάσχα. Πάψε. Καλά, είστε ηλίθιος ή τον ηλίθιο παριστάνετε? Όχι, ηλίθιος είμαι. Γιατί θα το γράψετε? Βεβαίως θα το γράψετε. Γράψτε επίσης και από μένα, ναι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Για τους άλλους, όχι για μένα. Γιατί... Αληθώς να γράψω? Ερευνάτε. Να γράψω δηλαδή. We'll be right back.